Έχετε μοιράσει τις μέρες που ηλεκτρίζεται το μαλλί σας με την κολλητή. Είναι δηλαδή το μαλλί. Όταν ηλεκτρίζεται το μαλλί της Ειρήνης, λες, όχι, εμένα θα κάτσει καλά. Και μετά όταν της Ειρήνης δεν ηλεκτρίζεται, ηλεκτρίζεται το δικό σου. Είναι και η ταλαιπωρία που περνάνε, όπως καταλαβαίνεις. Βέβαια, φυσικά. Είσαι καλά. Καλά είμαι, ναι. Καλά. Είσαι καλύτερα. Καλύτερα είμαι. Όχι, στο προηγούμενο επεισόδιο δεν ήσουν πάρα πολύ καλά, γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι, και θα ήθελα να ζητήσω ένα συγγνώμη. Ήμουνα ψυχολογικά πολύ φορτισμένη και αντίδρασα λάθος. Με συγχωρείτε όλοι. Ωραία. Πάμε τώρα. Ναι. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Το αφήνουμε. Και πάμε στα επόμενα. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, πηγαίνω με τον σύντροφό μου να δούμε stand-up comedy και να πιούμε και ένα κρασί. Είναι βράδυ. Stand-up comedy. Λοιπόν, βγάζω τώρα να μην δείτε καλύτερα και να πω ότι η φουστίτσα αυτή είναι μαντήλι, είναι ένα από αυτά τα crafts μου. Αυτά. Εντάξει λοιπόν, Νικόλ. Ναι. Για πάμε, κορίτσια. Όταν πρωτοήρθε η Ειρήνη εδώ πέρα, 4-4-4-4 ξαφνικά άριξε εσύ τον Άσο και τώρα δες που έχουμε φτάσει. Η κολλητήρα μας βάζει 2. Γιατί φλενάδα. Όχι, εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, κολλητή, άκου να σε πω. Mm-hmm. Μου αρέσει, είναι ένας πολύ όμορφος συνδυασμός χρωμάτων. Ναι. Ωραίο το ροζ και το κόκκινο. Αλλά μέχρι εκεί νομίζω, δεν με έπεισες να βάλω το 3. Okay. Ναι. Αυτό, κατά τα άλλα είναι ωραίο χρωματικά. Ευχαριστώ. Και ανοιξιάτικο. Ευχαριστώ, και ναι. Και το ροζ σου πάει. Ευχαριστώ πολύ. Νικόλ μου είναι 1,9. Ευχαριστώ. Ο μέσος όρος πηγαίνει στους κριτές. Ωραία, ναι. Γεια σας. Και ξεκινάω στέλιος μου. Καλώς την μια καινούργια μέρα στο Μαστέρι Ροξ. Καινούργια μέρα. Ναι. Να δούμε τι θα μας φέρει. Είναι νωρίς ακόμα. Ωραία παπούτσια. Ευχαριστώ. Για έγινα λίγο στο πλάι. Ωραία σου είναι. Από τα πιο ωραία που έχεις φέρει. Ευχαριστώ πολύ. Και πάνε και πάρα πολύ με αυτή τη τσάντα. Mm. Πολύ ωραίος συνδυασμός. Αυτά τα είχες, τα πήρες τώρα. Τα είχα. Το βλέπω να έρχεται. Ποιο? Και εσύ ξέρεις, Στέλιο μου. Πες, συνέχισε. Πολύ ωραία. Πάνε πολύ με αυτή τη τσάντα. Όχι, θα σου πω. Άκουσε με. Αυτά. Όχι, όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα σου μου αρέσει σήμερα. Είναι πολύ ισορροπημένα τα χρώματα. Είναι πολύ ωραίο το μήκος του σακακιού σε σχέση με τα από μέσα. Και είναι από τα πιο ωραία look που έχεις φέρει. Από την άλλη, δεν μπορώ να σου πω ότι εντυπωσιάζομαι. Είναι πολύ ωραίο σε σχέση με τις εικόνες που έχεις φέρει τελευταία. Ναι. Που δεν ήταν ωραίες. Οπότε είναι σαν να βλέπω την Νικόλ ξανά να έρχεται στο παιχνίδι και να μας δείχνει κάτι ενδιαφέρον. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η τσάντα με το σακάκι, πέρα από το χρώμα, έχουν μια διαφωνία σαν στυλ. Εποχές. Σαν στυλ. Σαν στυλ. Ναι, ναι. Είναι πιο αστικό το σακάκι. Το φοβόμουν. Η τσάντα είναι πιο resort, όπως και η φούστα. Το σακάκι με το πουκάμισο είναι πιο καλοκαιρινό. Έχει αστοχίες, αλλά είναι ένα ok look που δείχνει μια προσπάθεια περισσότερη από τις άλλες μέρες. Εντάξει. Ναι. 2. Ευχαριστώ. Ηλιάνα. Νικόλ μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το σημερινό σου look. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο το να συνδυάσεις όλα αυτά τα χρώματα, όλα αυτά τα υφάσματα, prints, φτερά, κόκκινα, πορτοκαλιά, φούξια. Νομίζω ότι έχεις κάνει τρομερή προσπάθεια. Συμφωνώ με το Στέλιο ότι δεν είναι 100% επιτυχημένη, αλλά έχεις μια πάρα πολύ ωραία ιδέα και την έχεις εκτελέσει αρκετά καλά, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Mm-hmm. Μου αρέσει το πουκάμισο με αυτή τη φούστα, μου αρέσει που έχεις βάλει πορτοκαλί ζώνη για να το συνδέσεις, γιατί έρχεται πολύ ωραία και ομοιόμορφα και πέφτει. Και όπως σκουραίνουν τα χρώματα, καταλήγουν σε κόκκινα παπούτσια. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια.
Είναι ένα look γενικά που σου πάει πάρα πολύ και τα χρώματα αυτά. Είναι και λίγο... τα μήκη. Και τα μήκη και όλα σου. Κάθεται πάρα πολύ σωστά. Μ' αρέσει και η ιδέα με το μαντίλι, με τη φούστα. Γενικά η βάση είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει αστοχίες πολλές, αλλά είναι ωραία προσπάθεια. Δύο. Δημήτρη. Κάθε φορά που προσπαθείς με τα μαντίλια, σου πάει καλά. Mm. Έτσι, δεν είναι και την προηγούμενη φορά. Η εμφάνιση δική σου σημερινή μπορεί να, στο δικό σου μυαλό, ινσταγραμικά, να μην είναι τόσο δυνατή σαν τη χθεσινή, αλλά είναι πιο σωστή και πιο κομψή στιλιστικά. Ναι. Είναι πολύ ωραία τα χρώματα επάνω σου. Το πάνε πάρα πολύ, είσαι πολύ γλυκιά. Είναι και τα χρώματα που σε γλυκαίνουν ακόμα περισσότερο. Και δεν θα σου βάλω γλυκό ένα, μην αγχώνεσαι. Απλά να σου πω ότι μην μπερδεύεις την πραγματική στιλιστική ζωή με το Instagram ή το TikTok, ξέρω εγώ, που κάνετε πολλές φορές. Έχει κάποια διαφορά. Ναι. Δύο. Ευχαριστώ. Νικόλου, με 7,9 τελική βαθμολογία μπορείς να καθίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.